Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι αφήνουμε πίσω μας μία δύσκολη χρονιά. Μία χρονιά στην οποία αναλάβαμε την ευθύνη της διαχείρισης μίας πολυεπίπεδης κρίσης. Μίας κρίσης υγειονομικής, μίας κρίσης οικονομικής συνέπεια της υγειονομικής και μία κρίσης εθνικής. Μέσα από διαφορετικές προσβολές, τις οποίες δεχθήκαμε από την τουρκική πλευρά, αλλά και μια κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Αντιμετωπίσαμε υβριδικές απειλές, αντιμετωπίσαμε ρητορικές απειλές και αντιμετωπίσαμε και απειλές μέσα στο πεδίο. Αν κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό αυτής της χρονιάς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε αυτές τις κρίσεις και ιδιαίτερα τις αντιμετωπίσαμε στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων, ο απολογισμός σίγουρα δεν είναι ένας απολογισμός που φέρνει την Ελλάδα σε δυσχερέστερη θέση. Καταφέραμε να σφυριλατήσουμε πολύ περισσότερες συμμαχίες, να προβάλλουμε τη συναντήληψη ως μέσο αποτροπής, να αναπτύξουμε ισχυρές παραδοσιακές σχέσεις με συμμάχους και να τις εμβαθύνουμε, όπως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Και βέβαια να φέρουμε στο τραπέζι των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων με μόνιμο και πιεστικό τρόπο το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Και δεν περιμένουμε σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λύνονται όλα τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Αυτό όμως που σίγουρα έχει γίνει κοινός τόπος είναι η σαφής καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας, η σαφής και σταθερή συμπαράσταση απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο και βέβαια η διεύρυνση των κυρώσεων έτσι όπως αυτές είχαν αποφασιστεί από το 2019. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία για μας είναι ότι μέσα από την Ευρώπη που προσπαθούμε να οικοδομήσει ένα κοινό μέλλον για όλους μας, μέσα από την Ευρώπη δεν διευρύναμε μόνο το θέμα της στρατηγικής στήριξης την οποία θέλει να έχει η χώρα. Αλλά οργανώθηκε και οργανώθηκε με αποτελεσματικότητα και η στήριξη απέναντι στις άλλες δύο κρίσεις. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Απέναντι στην υγειονομική κρίση η Ευρώπη ήρθε με μια συνολική απάντηση και για πρώτη φορά προχώρησε στην προμήθεια των εμβολίων, τα οποία ελπίζουμε μετά την ολοκλήρωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των σχετικών εκτιμήσεων και εγκρίσεων για τα εμβόλια να διατεθούν από κοινού και ενιαία προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, πράγμα το οποίο για πρώτη φορά κάνει η Ευρώπη σε κάτι που αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη, γιατί η υγειονομική προστασία αποτελεί αντικείμενο των κρατών μελών. Και βέβαια έκανε ένα τεράστιο μείγμα σε σχέση με τη θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στην ύφεση που φέρνει η πανδημία του κορονοϊού. Η απόφαση που ελήφθη πέρυσι το... Θα μου επιτρέψετε... Η απόφαση που ελήφθη πέρυσι τον Απρίλιο σε κεντρικό επίπεδο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο με εκείνη την φοβερή σύνοδο κορυφής για την κατάρτιση ενός ταμείου ανάκαμψης, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα για την αμοιβοποίηση του χρέους και η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εχθές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά τη συμφωνία που επήλθε για τους κανονισμούς μέσα από τους οποίους θα διατεθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ουσιαστικά οχυρώνει την ευρωπαϊκή οικονομία. Και η χώρα μας προσβλέπει να αξιοποιήσει αυτά τα 72 δις, τα οποία θα αρχίσουν να εισραίουν από την αρχή του χρόνου, έχοντας ήδη καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και το οποίο έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο τελεί υπό έγκριση για να ανακάμψει την ελληνική οικονομία αλλά και να τη μετασχηματίσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Προχωρήσαμε στην πολιτική της διεύρυνσης, που είναι μια σημαντική απόφαση που αφορά τη γειτονιά μας και ολοκληρώνει μια ελληνική εθνική στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε το 2003 σαν ευρωπαϊκή στρατηγική με τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, που αφορούσε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Και σήμερα βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, για να μπορέσουμε να άρουμε τις οποιασδήποτε επιφυλάξεις, να λύσουμε διμερή θέματα και να δώσουμε το πράσινο φως που έχουν για την ευρωπαϊκή τους πορεία. Τέλος, μέσα από την Προεδρία μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καταφέραμε να αναδείξουμε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα να αναδείξουμε το θέμα της δημόσιας υγείας ως ανθρώπινο αγαθό και την προστασία της υγείας, πράγμα το οποίο μπήκε πλέον στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και στον ευρωπαϊκό χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, καταφέραμε μέσα από τη διακήρυξη των Αθηνών να δώσουμε τις κατευθύνσεις μέσα από για την πιστή εφαρμογή των κανόνων των βασικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περίοδο της πανδημίας και πώς αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα περιορίζονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Και το τρίτο ήταν η υιοθέτηση του παρατηρητηρίου για τη μελέτη της ιστορίας. Και εμείς ως Βαλκάνοι ξέρουμε πολύ καλά ότι τα Βαλκάνια παράγουν περισσότερη ιστορία, κύριε Λοβέρδο, από όσοι μπορούν να καταναλώσουν. Και γι' αυτό πολλές φορές το τι γράφονται στα βιβλία των γειτόνων μας ουσιαστικά διαμορφώνουν γενιές ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται μακριά από την λογική του διαλόγου. Και εμείς θα θέλαμε να οι καινούριες γενιές αυτές που θα έρχονται να είναι άνθρωποι που θα είναι δεκτικοί στο διάλογο, δεκτικοί στην σχέση καλής γειτονίας. Θέλω να πω δύο πράγματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το τι περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Και περιμένουμε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια καινούρια στρατηγική, η οποία έχει να κάνει με την ασφάλεια, την προστασία της εδαφικής κυριαρχίας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, την κατάρτιση επιτέλους μιας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, που είναι μια πολιτική που διχάζει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, που την κάνει πολλές φορές να υποχωρεί απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, που είναι μια πολιτική που έχει φέρει και τη χώρα μας πολλές φορές να βρίσκεται στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Και γι' αυτό θέλουμε να δουλέψουμε μέσα στην επόμενη χρονιά με συνεκτικό τρόπο για να υιοθετηθεί επιτέλους η καινούργια πολιτική που θα βάζει ισχυρές βάσεις για την ασφάλεια συνόρων, θα εγγυάται τα δικαιώματα των αιτούντων ασύλων, αλλά θα εγγυάται επίσης και το δικαίωμα για την ασφάλεια των πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, μου πάτε 8 λεπτά και έχετε βάλει 7. Έχω βάλει 8, αλλά είναι για ένα λεπτό να σας δώσω. Μάλιστα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Δεν αρκεί μόνο το πακέτο το οποίο ψηφίσαμε και τέλος πάντων ενεργοποιήσαμε. Χρειάζεται να προχωρήσουμε τόσο προς την πράσινη ανάπτυξη, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η υιοθέτηση επιτέλους των στόχων για το κλίμα, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, για να μην γίνει ουραγός των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και μην χάσει την καινούργια πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Και η χώρα μας οπωσδήποτε πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Και τέλος, έχουμε να κάνουμε με το να συζητήσουμε για το ποια είναι η Ευρώπη. Γιατί μπορεί να είναι ένας οικονομικός γίγαντας ο οποίος να μην έχει και να μην προβάλλει την ισχύ την οποία έχει. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι μέσα από το διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης ότι οφείλουμε να θέσουμε το θέμα του πώς προβάλλεται η ισχύ της Ευρώπης στις γεωπολιτικές εξελίξεις της γειτονιάς. Ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να κοιτάζει μέσα από το πρίσμα διμερών οικονομικών συμφερόντων το σύστημα ασφάλειας στη Μεσόγειο, το σύστημα ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, το σύστημα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ρόλο, πρέπει να έχει θέση, πρέπει να υπερασπίζεται τη θέση και πρέπει να έχει συνέπεια στη θέση τις οποίες λαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας και θα προκαλέσουμε και θα προσκαλέσουμε και όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να εκφραστούν. Έχουμε μπροστά μας ένα πολυεπίπεδο αγώνα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί η δικιά μας πολιτική που θέλει την Ελλάδα να μεγαλώνει, να ισχυροποιείται και να δημιουργεί προοπτικές είναι μιας Ελλάδας που βρίσκεται μέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ.